παρατηρούμε ότι πλέον το μεταναστευτικό στην Κρήτη εδώ και αρκετό καιρό έχει εδρεωθεί. Αυτό το συναντάμε καθημερινά πλέον. Είναι μια νέα πύλη εισόδου, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί όλο και ανεβαίνουν. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με το 2023 είναι στο 450% η αύξηση επάνω. Φανταστείτε ότι μέσα σε ένα 48ωρο είχαμε 6 περιστατικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη περιστατικά νότια στη νήσο Γάβου. Καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και λόγω και της κατάστασης της Μέσης Ανατολής, το επόμενο διάστημα νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Να επισημάνουμε επίσης ότι σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των λιμενικών το τελευταίο διάστημα, που είναι η ενίσχυση, ένα από τα βασικά προβλήματα του προσωπικού, που ζητάμε να ενισχύσουν με ψυχοδυναμικό τις λιμενικές αρχές όλης της Κρήτης και επίσης να ενισχύσουν και με επιχειρησιακά μέσα για να γίνει ακόμα πιο εύκολο το έργο των λιμενικών στην Κρήτη. Να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ατύχημα, όμως τα στελέχη έχουν εξαντληθεί, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Κρήτη και να ενισχύσει το συντομότερο δυνατόν με έψυχον δυναμικό. Επίσης, μέσα σε αυτά τα προβλήματα που αναφερόμαστε για που αντιμετωπίζει το λιμενικό το τελευταίο διάστημα, ένα από τα τελευταία και πολύ σοβαρά προβλήματα είναι η μεταφορά αυτών των ανθρώπων από τις περιοχές που φτάνουν. Φανταστείτε ότι μπαίνουμε στη διαδικασία το λιμενικό σώμα εμείς οι ίδιοι να βρούμε λεωφορεία για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα έργο το οποίο έχει η αρμοδιότητα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα έπρεπε να έχει λυθεί χθες. Μπαίνουμε στη διαδικασία, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, της επετείας πολλές φορές να μας εξυπηρετούν τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και οι Δήμοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι δεν έχουν ενισχυθεί οικονομικά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως είχαν το προηγούμενο διάστημα δηλώσει ακόμα και οι ίδιοι υπουργοί και ο κύριος Κερίδης που είχε φτάσει στο προηγούμενο διάστημα εδώ πέρα στην Κρήτη και είχε διαπιστώσει το πρόβλημα, και όπως και πρόσφατα στα Χανιά η κυρία Βούλτεψη, η ίδια που αναφέρθηκε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να έχουμε 2 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας για να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους σε ανθρώπινες συνθήκες. Να τονίσουμε ότι και χθες μέσα από το ρεπορτάζ ότι και ο κύριος Συρηγονάκης, ο αρμόδιος περιφερειάρχης εδώ στο νομό Ηρακλείου, μίλησε και είπε ότι πρέπει οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν και να ενισχυθούν και η περιφέρεια και οι Δήμοι με κονδύλια για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω των μεταναστευτικών ροών. Και βέβαια υπάρχουν δεσμεύσεις, όμως δεν υπάρχει υλοποίηση. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Βλέπουμε ότι φτάνουν εδώ πέρα, διαπιστώνουν το πρόβλημα, ακόμα και οι ίδιοι υπουργοί που έχουν φτάσει εδώ πέρα δεσμεύονται, αλλά δεν υλοποιούν αυτό που έχουν δεσμευτεί. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίζουμε και να καταντάμε γραφική για τα αυτονόητα, διότι δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης στο οποίο να γνωρίζει ο καθένας την αρμοδιότητά του και να ξέρει την επόμενη μέρα όταν θα φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα με τον τρόπο που θα λειτουργήσει και θα εφαρμόσει όλο αυτό το έργο που εμείς επιτελούμε. Να πούμε ότι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς με τα λεωφορεία, με τη μεταφορά των ανθρώπων, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κατσικανδαράκη, τον πρόεδρο εργαζομένο της Διοικητικής Κρητής των Λιμενικών, μου είπε ότι και αυτοί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν με τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Πολλές φορές έρχονται σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, η οποία διαθέτει μέσα λεωφορεία για να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους. Θα τονίσουμε ξανά. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπάρχουν κωδικοί, υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούν να διαθέσουν σε δήμους, σε περιφέρεια για να μισθώσουν μέσα και να κάνουν μια σύμβαση ενός έργου το οποίο να μην μπαίνει στη διαδικασία το λιμενικό σώμα, οι λιμενικοί, να ψάχνουν να βρουν λεωφορεία ή να μπαίνουν στην επετεία να ζητούν να εξυπηρετούνται από ανθρώπους εδώ πέρα στο Ηράκλειο.